αυτή είναι μια στιγμή νομίζω να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τη συγγραφέα και τη σιναριογράφη για την εφάνταστη μυθοπλασία της. Το σκηνοθέτη για τη γενναιόδορη απεικόνιση του νησιού και των κατοίκων του. Όλους τους συντελεστές, τους ταλαντούχους ηθοποιούς, την ταλαντούχο μουσικό, όλους τους συνεργάτες της ταινίας και βεβαίως όλους τους αντριώτες που την αγκάλιασαν και που εμφανίζονται και μέσα στο πλάνο της, αλλά και στον περίγυρο χωρίς να τους βλέπουμε. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τους παραγωγούς, γιατί χωρίς παραγωγούς ταινίες δεν γίνονται. Και φυσικά το φιλόξενο χώρο που μας στεγάζει σήμερα εδώ. Θα ήθελα να δώσουμε την ευκαιρία στη συγγραφέα και σιναριογράφο και στο σκηνοθέτη να μας πούνε δύο λόγια και εμείς να τους πούμε, αν θέλετε, μια-δυο παρατηρήσεις ή μια-δυο σκέψεις. Ιωάννα. Μέσα από τα δοπούλια, η Μίνα, ο Μάξιμο Βουλούρης, ο Αρνίκος και ο Βασίλης Βασιλάκης, ο Χάδας. Τα βιβλία αγαπούν το σινεμά και το σινεμά αγαπά τα βιβλία και πρέπει να αγαπά και τις βιβλιοθήκες, γιατί από εκεί μέσα αντλεί ιδέες, έμπνευση και όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Και η Καΐριος Βιβλιοθήκη είναι θησαυροφυλάκιο πραγματικά, γιατί στα έγγραφα, στους τόμους, στα εγχειρίδια, σε όλα τα υλικά που έχει εκεί, υπάρχει ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός. Και εμείς θέλουμε όλοι να ευχαριστήσουμε και το Σύλλογο Φίλων της Καΐριου Βιβλιοθήκης και τους ανθρώπους της βιβλιοθήκης της ίδιας, την Ειρήνη, τη Δάμπαση και το προσωπικό, γιατί από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία μέρα του γυρίσματος στάθηκαν με πολύ θερμή και αποτελεσματική διάθεση και συμβολή κοντά μας. Αν θέλω κάτι πολύ μικρό να πω, είναι ότι όλοι μαζί επιχειρήσαμε μια επανατοποθέτηση της σημασίας που μπορεί να έχει το σύγχρονο σινεμά στην αποτύπωση της ανθρώπινης περιπέτειας σε σχέση με την ιστορία, με την ανάδειξη των πολλαπλών διαδρομών και χρήσεων της μνήμης. Επιχειρήσαμε κάτι ακόμα, την πραγμάτωση ενός μοντέλου παραγωγής που να κινητοποιεί μια τοπική κοινωνία, να την μπάζει από την προετοιμασία και το γύρισμα μέσα στην ατμόσφαιρα του κινηματογράφου, να μπολιάζεται από αυτήν και να αναδεικνύει τις πάρα πολλές πλούσιες και εφάνταστες δυνατότητες που έχει ένας τόπος για να συμβάλλει στο σινεμά. Ένα τρίτο, που νομίζω πως εκεί ο Παντελής και οι άλλοι είναι πιο κατάλληλοι από μένα, υπήρξε μια συνεργασία και μια προσπάθεια ώστε η αισθητική προσέγγιση και με τις ερμηνείες των ηθοποιών και με την σκηνογραφία, την ενδυματολογία, τη διεύθυνση φωτογραφίας, το μοντάζ, τη μουσική, την επιλογή των χώρων, με όλους αυτούς τους επιμέρους έτσι, βασικούς συντελεστές της ταινίας, να είναι μια διακριτική και απαλή προσπάθεια ανάδειξης της ομορφιάς, του καημού, του πάθους, της αντιφατικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης. Να βγουν δηλαδή στον αφρό από τα πολλά κύματα τα ανθρώπινα συναισθήματα και η μεγάλη σημασία τους για τη ζωή. Από μένα αυτά και πολλά τα είπα. Τώρα που είδα την ταινία μετά από καιρό, νομίζω ότι καταφέραμε αυτό το αίσθημα της συγκίνησης, των ανθρωπίνων σχέσεων, της ομορφιάς της Άνδρου, του ωραίου σεναρίου, του πολύ καλού κειμένου της Ιωάννας, της μουσικής. Νομίζω ότι ενορχιστρωθήκανε πολύ σωστά, μέχρι που θα έβγαζε εισιτήριο για να την ξαναδώ την ταινία. Νομίζω ότι ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή που δεν μπορείς όταν κάνεις την ταινία να το συνειδητοποιήσεις το τι γίνεται, γιατί κάθε μέρα έχει τις δικές της δυσκολίες. Ο κινηματογράφος είναι μια δύσκολη διαδικασία, είναι πολλής κόσμος. Η διαφορά με την Ιωάννα είναι ότι η Ιωάννα κάθεται μόνη της και γράφει σε ένα άσπρο χαρτί την ιστορία. Εγώ για τον ίδιο λόγο πρέπει να έχω κόσμο πολύ, ηθοποιούς, σκηνικά και όλα αυτά μπορεί να χαθούν. Ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που μπορεί πολύ εύκολα να χάσει τον δρόμο. Σπάνια νομίζω ότι συναντάμε αυτό το πάντρεμα τόσων πολλών ταλέντων μαζί. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και εδώ που έχουμε τους φίλους μας τους ηθοποιούς,
πώς παντρεύτηκαν τόσο ωραία αυτοί οι ταλαντούχοι ηθοποιοί με όλους τους υπόλοιπους ηθοποιούς της υπόλοιπης παρέας, τους μη επαγγελματίες, τους φίλους. Μόνο μία εξήγηση μπορεί να υπάρχει, ότι αυτή η ταινία έγινε με μεγάλη αγάπη. Άλλη εξήγηση για να ερμηνεύσει τέτοιο τέριασμα ταλέντων δεν μπορεί να υπάρχει. Κάνω αυτή τη δουλειά για να καταλάβω τι είναι ο ηθοποιός, πώς το πρόσωπο, ο χαρακτήρας δίνει κάθε φορά την ψυχή του, το αίσθημά του, τη φαντασία του για να μας παρουσιάσει ένα άλλο τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από ότι είναι ο ίδιος. Ειδικά στο κινηματογράφο η δουλειά του ηθοποιού είναι πάρα πολύ δύσκολη, ενώ στο θέατρο υπάρχει αυτή η σειρά της πρώτης πράξης, της δεύτερης πράξης, της τρίτης για προετοιμασία, για πρόβες. Εδώ ξαφνικά μέσα στην ίδια μέρα τα κορίτσια παίζανε τρεις διαφορετικές ηλικίες. Και πιστεύω ότι οι Έλληνες ηθοποιοί είναι πολύ άξιοι. Όχι μόνο οι παλιότεροι, αλλά και οι νέοι, η νέα γενιά των ηθοποιών. Ακούμπησε στην καρδιά μου όλη τη διαδικασία. Και τολμώ να πω ότι ήταν από τις μοναδικές φορές που κατάλαβε εν τέλει τι σημαίνει καρδιά. Συγχαρητήρια, ήταν φανταστικά. Σίγουρα όλα αυτά που είπατε συνέβησαν, αλλά το μάτι μου δεν είναι τόσο εκπαιδευμένο για να τα δω. Το αποτέλεσμα όμως σίγουρα προσωπικά για μένα το δικαίωσε. Και αυτό που έχω να πω και μου έκανε πιο μεγάλη εντύπωση από όλα ήταν ότι πώς μπορέσατε και βγάλατε μέσα από όλη αυτή, όλη αυτή την πλοκή, ότι η αγάπη μεταξύ των δύο αδελφών, παρόλα ότι συνέβησαν, ήταν η παντοτινή για αυτό που μένει. Δηλαδή είναι αυτό που περνάει. Και αυτό το μήνυμα πιστεύω ήταν το πιο, για μένα προσωπικά, ήταν το πιο σημαντικό και το πιο σπουδαίο. Ήταν δηλαδή κάτι το μοναδικό. Και το άλλο ήταν και ένα άλλο, που βέβαια είναι πολύ προσωπικό πάλι, δεν ξέρω αν θα οι ακροατές, ήταν το ότι αισθάνθηκα τυχερός που δεν είχα μία μητέρα σαν τη μητέρα της κυρίας. Και μόλις μίλησα για την καρδιά. Η διαδρομή της Μίνας στην εξέλιξη της ιστορίας εμπεριέχει και πολύ υλικό για προβληματισμό. Ήταν και η δική της η ζωή, εδώ που τα λέμε με τεράστιες ευθύνες, αρκετά μοναχική και στερημένη από τη συντροφική παρουσία του άντρα της, και με την ευθύνη να μπορέσει να αποκαταστήσει σωστά και με επάρκεια τα δύο κορίτσια σε ένα περιβάλλον που εκείνη την εποχή ήταν αρκετά περίκλειστο και αυστηρό για τις γυναίκες, εφόσον ήταν μια κοινωνία βασικά γυναικών, οι άντρες δούλευαν μακριά στους ωκεανούς. Δηλαδή η δική μου η δουλειά είναι τέτοια, να προσπαθώ να μην χαριστώ, να δω έτσι αυστηρά, αλλά σε καμία περίπτωση εισαγγελικά. Σαν τρελή ψάχνω τις αιτίες μιας συμπεριφοράς αρνητικής, τα γιατί και τα διότι. Δεν θέλω να καταδικάσω, ψάχνω να εξαντλήσω τα όποια ελαφρυντικά. Και πιστεύω ότι η Μίνα τιμωρείται με ένα πολύ σκληρό τρόπο, δηλαδή μπροστά στα μάτια της να χάνεται το παιδί της και ουσιαστικά να καταστρέφονται οι σχέσεις στο σπίτι. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ένας έμεσος τρόπος για όλους μας να σκεφτόμαστε την τεράστια σημασία και την προσοχή που θέλει αυτό το πολύ λεπτό πράγμα που λέγεται ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην οικογένεια, σε ένα περιβάλλον. Θα προσθέσω και εγώ ότι η ομορφιά της διαδρομής ενός χαρακτήρα μέσα σε ένα λογοτεχνικό κείμενο στο θέατρο ή στο σινεμά είναι αυτό το ταξίδι των αντιφατικών και διαφορετικών κατευθύνσεων που όλοι μας έχουμε στη ζωή μας. Και αυτό που προσπαθώ να αποφύγω είναι το άσπρο μαύρο, δηλαδή η ομορφιά στην τέχνη είναι το ανάμεσα στο άσπρο και στο μαύρο, όπου όλοι είμαστε ικανοί για όλα, δειλοί και θαραλέοι, έντιμοι και ανέντιμοι, απλώς το πώς και με ποιες συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε αυτή την επιλογή της διαδρομής. Ευχαριστώ που δείξατε την ομορφιά της άνδρου. Μου άρεσε πολύ αυτή η ισορροπία της ομορφιάς του τοπίου, της ομορφιάς των χαρακτήρων,
αλλά και η εξήγηση των χαρακτήρων, όλων των χαρακτήρων, η σωστή ισορροπία μεταξύ των πρωταγωνιστών και η εξήγηση, γιατί πιστεύω, επειδή είμαι και από ναυτική οικογένεια, η εξήγηση του το γιατί κάποιος ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν μου ρωτάγατε πού να δώσω το Όσκαρ, δεν ήξερα. Δεν θα μπορούσα να αποφασίσω πού. Όλοι το δικαιούντο. Συγχαρητήρια, μας δώσατε μεγάλο μήνυμα έντονα. Αυτή η όρτσα μας τρέλα απόψε. Ένας και ένας ήταν αυτοί που διαλέξατε και άγνωστα παιδιά παίξαν όλα πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, ήταν. Το χρωστάω στην κόρη μου, γιατί είναι και η Κωνσταντίνα σκηνοθέτης και έκανε το casting. Πάντως ήταν, είχε 100%. Εκτός από το casting, χρωστά πολλά στους ηθοποιούς. Καλά, πάρα πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες, τους αντιλόγους και τους φίλους της Άντρης και όλους εσάς που είσαστε πάντα στο πλευρό της βιβλιοθήκης.